Η οικονομική κρίση και οι συνέπειες της πανδημίας γονάτισαν αρκετές οικογένειες στο Ηράκλειο, με το εργατικό κέντρο να μοιράζει τρόφιμα για μία ακόμη χρονιά, δείχνοντας εμπράκτος τη συμπαράστασή του σε άπορες οικογένειες. Μοιράζουμε πάνω από 160 σακούλες για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, για νοικοκυριά που πραγματικά περνάνε αυτές τις μέρες δύσκολα. Δεν τους λύνουμε το πρόβλημα, απλώς με αυτόν τον τρόπο τους δείχνουμε ότι είμαστε δίπλα τους. Οι οικογένειες οι οποίες έχουμε εδώ πέρα και στηρίζουμε εξακολουθούν να έχουν προβλήματα και δεν έχουν βρει ακόμα λύσεις στα προβλήματά τους. Η διανομή βασικών αγαθών εν ώψη των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο με το Στέλιο Βοριά να στέλνει τις ευχές του σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι ευτυχία, ευημερία και να ξεμπερδεύουμε και με αυτή την πανδημία που μας έχει πλήξει θα έλεγα και κοινωνικά και την υγεία μας και οικονομικά. Και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου προχώρησε στη διανομή τροφίμων και χοιρινού κρέατος σε ευπαθείς οικογένειες. Για άλλη μια φορά το Σωματείο μας αλληλέγγυο στα μέλη που έχουν οικονομικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ομάδες ευπαθείς, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που έχουν άτομα με κινητικά προβλήματα. Μοιράσαμε 200 τσάντες, τα οποία περιείχαν μέσα τουλάχιστον 20 διαφορετικά είδη προϊόντων, επίσης πατάτες και κρέας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Επίσης ο καινούριος χρόνος να μας φέρει το χαμόγελο ξανά στα χείλη όλων μας. Την ίδια ώρα η μη καταβολή του επιδόματος ανεργίας και η ενόψη των γιορτών, μια μικρή μερίδα ξενοδοχοϋπαλλήλων, με τον Νίκο Κοκολάκη να τονίσει την ανάγκη να τρέξουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες. Υπάρχουν οικογένειες αυτές τις στιγμές που μιλάμε που δεν έχουν πάρει ακόμα το επίδομα ανεργίας. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αυτών των αιτήσεων. Εμείς κάνουμε έκκληση για άλλη μια φορά στην κυβέρνηση να στελεχώσει αυτές τις υπηρεσίες, ώστε οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, να έχουν χρήματα και να περάσουν τις γιορτές τους.